πούμε, ολόκληρη φασαρία. Νομίζω ότι είναι μια υπερβολή. Θα σας πω, θα σας πω. Νομίζω ότι είναι λάθος της Δημοτικής Αρχής Χαλανδρίου. Εγώ δεν έχω τίποτα με τον Δήμαρχο, τον κύριο Ρούσο. Πρόκειται από την αριστερά, τον ψήφισε η τοπική κοινωνία και ορθώς βρέθηκε εκεί που βρέθηκε. Αλλά η εθνική γιορτή ανήκει σε όλους. Το ΕΑΜ, θα δεχθώ, αποτελεί κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Ναι. Όπως κομμάτι είναι και ο Ναπολέον Ζέρβας, ναι. Το ΕΔΕΣ, ο Πυρομάγλου. Βεβαίως. Όπως κομμάτι της ελληνικής ιστορίας είναι και ο Ιωάννης Μεταξάς, η ιστορία των πρώην βασιλέων της Ελλάδος. Ναι. Εξίσου κομμάτι είναι και ο Νίκος Ζαχαριάδης. Εξίσου κομμάτι είναι και ο Μπελογιάννης. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να συμφιλειωθούμε με την ιστορία μας. Βάλε λίγο Βελουχιώτη μέσα, να είμαστε εντάξει. Ασφαλώς. Πρέπει να συμφιλειωθούμε με την ιστορία μας. Αλλά η παρέλαση είναι παρέλαση στην οποία πρέπει να ακούγονται συγκεκριμένα εμβατήρια, τα οποία έχουν συγκεκριμένο περιεχόμενο και έχουν σχέση με την επέτειο. Ναι. Το να παίζουμε τώρα τον ύμνο του ΕΑΜ νομίζω είναι κάτι εκτός τόπου και εκτός χρόνου. Ήταν λάθος της Δημοτικής Αρχής της συγκεκριμένης περιοχής και νομίζω ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί. Ορθώς λοιπόν υπήρξε κριτική από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Τι να πω. Είναι δυνατόν μια δημοκρατία να είναι καγγελόφρακτη έναντι των πολιτών? Δηλαδή είναι αδιανόητο. Αλλά σας ρίχνουν και εσάς ευθύνες. Είναι αδιανόητο. Και τι με ενδιαφέρει αν μας ρίχνουν. Για το 11. Ναι, και τι έγινε το 11. Για κοιτάξτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ πέρα οι πολίτες αυτής της χώρας είναι οι κυρίαρχοι. Λοιπόν, το κράτος άειλο και ανούσιο και έξω από την επαφή με το λαό δεν έχει καμία σημασία. Και το μήνυμα που έστειλε και ο πιλότος για τα κεφάλια ψηλά ήταν για τους πολίτες αυτής της χώρας που ήταν 2 χιλιόμετρα μακριά από ό,τι είπε και η Βούλα η Πατουλίδου και βλέπανε με το κιάλι ή με τους γονείς που πήγαν τα παιδιά τους και τα αφήσανε πίσω από το Ζάπιο και καταγανακτισμένοι φεύγαν και δεν ξέραν ύστερα που να τα βρούνε. Αυτά είναι αυταρχικές, ανόητες νοοτροπίες έξω από κάθε δημοκρατική διαδικασία και πιστεύω πως όχι απλά δεν πρέπει να επαναληφθούν, δηλαδή κάνουν πάρα πολύ κακό και σε μια δημόσια συζήτηση σοβαρή που πρέπει να γίνει για τις παρελάσεις, τουλάχιστον για τις μαθητικές παρελάσεις που κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να λειτουργούν με μια στρατιωτικοποίηση αλλά να είναι ημέρα μνήμης, γιορτής, κατάθεσης απόψεων, γιορτών που θα πρέπει να γίνονται παντού, δηλαδή θα πρέπει από κοινού να συμφωνήσουμε. Από κοινού πρέπει να συμφωνήσουμε. Να διατηρηθούν οι παρελάσεις. Πρέπει να διατηρηθούν οι γιορτασμοί στις εθνικές επετείους. Το πώς θα γίνονται, ενώ για τις μαθητικές παρελάσεις, το πώς θα γίνονται είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε. Και πάμε και για το Χαλάνδρη, επειδή θα κάνετε. Επειδή ναι, επειδή. Εγώ συμφωνώ με κάτι που είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος. Να συμφιλειωθούμε πράγματι με την ιστορία μας. Και με αυτή την έννοια τα εμβατήρια, τα στρατιωτικά τα οποία μπαίνουν εκ των πραγμάτων και τα παίζουν για να περπατάνε τα παιδάκια μας, εμένα είναι 7 χρονών και περπάτα χθες ή άλλοι 13, είναι έξω από την αισθητική, θα έλεγα, γιατί είναι απολύτως μονομερής και έξω από την... Ακριβώς, είναι το κομμάτι. Αυτός είναι κομμάτι. Κύριε Παναγιωτόπουλε, σας παρακαλώ. Κύριε Παναγιωτόπουλε, λέω ακριβώς ότι για να συμφιλειωθούμε με την ιστορία μας θα πρέπει ακριβώς το μέτωπο το οποίο στην κατοχή εδώ πέρα έκανε τον κύριο αγώνα τον αντιστασιακό και ήταν το ΕΑΜ δεν πρέπει να είναι εκποδών, δηλαδή στην παρανομία τα δικά του τα άσματα. Όχι, δεν εντάξει, το λέω μέσα φίλε. Και γι' αυτό, και γι' αυτό πιστεύω ότι και πολλές γιορτές οι οποίες γίνονται και στα σχολιά και έξω και στα σχολιά είναι σωστό να έχουν όλες τις πτυχές και τις εκφάνσεις. Να έχουν το ύμνο του ΕΑΜ. Δύο λεφτά, ρε, δύο λεφτά πάνω. Γιατί τι είναι ο ύμνος του ΕΑΜ? Γιατί τι είναι ο ύμνος του ΕΑΜ? Ήταν ο ύμνος της απελευθέρωσης. Το ιδεολογικό και πολιτικό του ΣΥΡΙΖΑ. Τότε να παίξουν και το ύμνο του ΕΔΕΣ. Να τον παίξουμε. Να έχουν και πορτρέτα του Ζέρβα. Και σας επαναλαμβάνω. Τα είπατε προηγούμενα. Θέλετε δια της επαναλήψεως να φτιάξετε ύμνο του ΕΔΕΣ και του Ψαρού και να τις μάθουν τα παιδιά. Κάνω αυτά διάλογο. Περάσαν από γενιά σε γενιά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ενώ τα άλλα τα οποία λέτε που είναι μέρος της ιστορίας μας δεν έχουν περάσει. Μάλιστα. Καλά. Μια χαρά είναι. Παρακαλώ. Οι παιδικές ασθένειες του ΣΥΡΙΖΑ να μας κάνει ένα σχόλιο και ο κ. Σαντουλάκη να πάμε να ρωτήσουμε.
ρωτήσουμε για τον κύριο Γκλέζο, τον κύριο Μπούτσι. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα, λοιπόν, δεν για όλου παρένα... στη σειρά, παιδιά. Γκλέζο, ήστερα να πούμε και για τι καθαρίστρε όμω. Για την περιφέρεια. Υπάρχουν απαγορευμένα θέματα εδώ στην εκπομπή. Υπάρχουν. Ίσα ίσα πρέπει να τα διευκρινίζουμε όλα. Βεβαίω. Λοιπόν, κύριε Αδουλέκη. Για τι παρελάσει και για όλο αυτό το κλίμα που βλέπουμε και στη σημερινή συζήτηση, αλλά φτιάχτηκε χθε από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία με αφορμή αυτά που συνέβησαν στο Χαλάνδρι. Η 28η Οκτωβρίου είναι μια ιστορική επέτειος όπου ο ελληνικός λαός έδωσε μια μάχη συστράτευσης. Είναι απαράδεκτο τόσες δεκαετίες μετά δύο κόμματα να προσπαθούν να καλλιεργούν ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα στη χώρα, να φέρνουν μνήμες οι οποίες ο ελληνικός λαός πρέπει να τις ξεπεράσει. Άλλο είναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, ήμουν πάρα πολύ... σας άκουσα με μεγάλη προσοχή και θέλω. Είναι στρατηγικό, είναι στρατηγικό σχέδιο θυλάκων και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ να επαναφέρουν συνεχώς σε μια ακραία εμφυλιοπολεμική, σε ένα ακραίο εμφυλιοπολεμικό κλίμα το δημόσιο διάλογο της χώρας. Και μάλιστα. Έχει κάνει στο παρελθόν, κύριε Παναγιώτοπουλε. Βέβαια, όταν είχαμε τον Μπαλτάκο και έβγαινε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και επικροτούσε τη συμπεριφορά του γιο του, είναι μια ακραία. Πόλος είναι μια ακραία αντιμετώπιση. Έχει. Δεν είναι μεμονωμένο. Η Νέα Δημοκρατία.